Ευχαριστώ για την εξαιρετική εισαγωγή. I hope you don't mind switching in Greek, Peter. Και να μπω κατευθείαν στο θέμα, ο οργανωτής μας είναι πολύ αυστηρός στο χρόνο. Business transformation για τις επιχειρήσεις. Σήμερα η μεταμόρφωση δεν είναι επιλογή, είναι μονόδρομος βιωσιμότητας. Η ψηφιακή επανάσταση, και μιλήσαμε πολύ γι' αυτό, μιλάμε πολύ γι' αυτό, τα αλλάζει όλα. Στην πραγματικότητα, τα έχει αλλάξει όλα. Στον τρόπο που σκεφτόμαστε, που λειτουργούμε και στην ουσία στον τρόπο που υπάρχουμε. Και η μεταμόρφωση συμβαίνει παντού και προφανώς αγγίζει τις επιχειρήσεις και πια δεν είναι γραμμική, είναι πολυεπίπεδη και σύνθετη. Άρα, οι νέες ψηφιακές τεχνολογίες, κυρίως η τεχνητή νοημοσύνη και οι μηχανές που μαθαίνουν μόνες τους, φέρνουν μια τεράστια αλλαγή στον κόσμο μας. Και είναι πάρα πολύ σωστά ότι στο πλαίσιο αυτού του συνεδρίου συζητιέται και αυτό, και χτες η Peggy και η Microsoft είχαν ένα πολύ ενδιαφέρον γεύμα πάνω στο θέμα, που μας πάει σε ένα κόσμο που είναι hyper-connected, υπερσυνδεδεμένος, όπου εκεί τα πάντα αποκτούν συμπεριφορές. Όχι μόνο οι άνθρωποι και οι μηχανές και τα αντικείμενα. Με αποτέλεσμα αυτοί οι συμπεριφορές να καταργράφονται και να δημιουργούνται τεράστια digital ecosystems, όπου εκεί αυτός που έχει τη δυνατότητα να διαβάσει, να κατανοήσει και να χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες και αυτές τις συμπεριφορές θα κερδίσει το μέλλον. Κάπου διάβασα και μου άρεσε ιδιαιτέρως ότι το να μπορέσει κάποιος να δουλέψει σε αυτές τις συμπεριφορές «It's gonna be the killer app of the 21st century». Άρα, σε αυτή την τεράστια μεταμόρφωση του κόσμου μας, οι επιχειρήσεις πρέπει να μεταμορφωθούν και να μεταμορφώσουν και την ίδια τους την αγορά, γιατί αν δεν το κάνουν, τα είπε ο Πίτερ, δεν θα επιβιώσουν. Σε αυτόν τον κόσμο, λοιπόν, και βέβαια εκεί έχει ενδιαφέρον ότι το disruption στην αγορά σου μπορεί να μην έρθει. Κατά πάσα πιθανότητα δεν έρχεται από το μεγάλο παίκτη της αγοράς, από έναν ανταγωνιστή. Έρχεται από ένα startup ή από μια μεγάλη εταιρεία που συμπεριφέρεται σαν startup. Γίνεται πολύ μεγάλη κουβέντα για το μέλλον του retail, ιδίως στην Αμερική. Και εκεί το disruption βέβαια δεν έρχεται από τους μεγάλους retailers, έρχεται από την Amazon. Άρα η διαχείριση αυτής της μεταμόρφωσης για εμάς, τους managers, δεν είναι μια διαχείριση αλλαγής, όπως λέγαμε πριν μερικά χρόνια. Είναι μια πολύ σοβαρή ευθύνη για να μεταμορφώσουμε την επιχείρηση και να την πάμε μπροστά. Αυτή την ευθύνη και η Philip Morris International παγκοσμίως και η Παπαστράτος την έχει πάρει πολύ σοβαρά. Και αυτό που κάνουμε είναι δεν μεταμορφωνόμαστε μόνο για να πάμε τη δική μας εταιρεία μπροστά. Δημιουργούμε αξία σε αυτούς που συνδέονται από εμάς. Δημιουργούμε αυτό που λέμε κοινωνικό πλεώνασμα. Φέρνουμε θετική αξία στους καταναλωτές, στους συνεργάτες μας, στην κοινωνία και στην οικονομία συνολικά. Και για να πετύχει μια τέτοια μεταμόρφωση, χρειάζεται να αλλάξει την ύπαρξή σου. Και δεν είναι υπερβολικό αυτό. Πρέπει να κάνεις 360 μοίρες αλλαγή. Προσπαθήσω πολύ σύντομα και απλά όσο γίνεται να σας περιγράψω πώς. Εμείς η αλλαγή, το transformation που περνάμε, συμβαίνει σε τρία επίπεδα. Πρώτον, αλλάζουμε το προϊόν μας και το επιχειρηματικό μας μοντέλο. Το προϊόν αλλάζει πλήρως. Τα νέα προϊόντα, αυτά τα θερμενόμενα καπνού, το IQOS, δεν είναι ένα ακόμα προϊόν στην γκάμα μας. Πριν τρεις μέρες, μετά από 86 χρόνια, σταματήσαμε να παράγουμε τσιγάρα στην Παπαστράτος. Ήταν ιστορική στιγμή για μας και για την ελληνική βιομηχανία. Και ξεκινήσαμε να παράγουμε τα νέα προϊόντα. Για να γίνει αυτό, αλλάζουμε το επιχειρηματικό μας μοντέλο. Δημιουργούμε νέα κανάλια. Μπήκαμε στο retail, e-commerce, φτιάχνουμε ένα sophisticated customer care, το οποίο σημαίνει αλλάζουμε τις υποδομές μας. Άρα, πολύ μεγάλη αλλαγή στο επιχειρηματικό μοντέλο. Δεύτερον, πολύ μεγάλη αλλαγή στην κουλτούρα της εταιρείας. Με κουλτούρα και συμπεριφορά του παρελθόντος δεν μπορείς να ανταποκριθείς στις παρούσες συνθήκες, να κάνεις τη μεταμόρφωση. Χρειάζεσαι συμπεριφορές που έχουν τα startups και είμαι πολύ χαρούμενος που οι υπάλληλοι της εταιρείας, οι άνθρωποι που είναι δεκαετίες δουλεύουν με έναν τρόπο, είναι πολύ ανοιχτοί, έχουν αγαπήσει το όρομα της εταιρείας και αλλάζουν μαζί μας και έτσι μεταμορφώνουμε
και την κουλτούρα της εταιρείας μας. Και οι 800 που δουλεύουν στην εταιρεία και οι 400 νέοι που έρχονται και δημιουργούν και σαν καταλήτης, αν θέλετε, για να αλλάξει αυτή η συμπεριφορά. Το τρίτο επίπεδο είναι η εξωτερική αλλαγή, η εξωτερική μεταμόρφωση. Γιατί αυτά τα καινούργια προϊόντα έχουμε την υποχρέωση να τα εξηγήσουμε και να εκπαιδεύσουμε τους καταναλωτές για να καταλάβουν και ποιες είναι και γιατί είναι καλύτερες επιλογές από το τσιγάρο. Έχουμε την υποχρέωση, θα τα καταφέρω, έχουμε την υποχρέωση επίσης, όσο η επιστήμη προχωράει και έχουμε όλο και περισσότερες έρευνες που βέβαια επιβεβαιώνουν αυτό που πιστεύουμε για αυτά τα προϊόντα, έχουμε την υποχρέωση να εκπαιδεύσουμε και την επιστημονική κοινότητα, αλλά και τις αρμόδιες αρχές. Και με αυτόν τον τρόπο να πετύχουμε και αυτό που θέλουμε, να φέρουμε τη μεγάλη αλλαγή που αυτά τα προϊόντα θα φέρουν και στους καταναλωτές και στον κόσμο συνολικότερα. Να κλείσω με αυτό που θεωρώ σημαντικότερο. Στο ένα επίπεδο, η Philip Morris International έχει μια τεράστια δέσμευση για να κάνει αυτή τη μεταμόρφωση. Έχει βάλει όλη της την έμφαση, όλους τους τις πόρους και το λέει πάρα πολύ ανοιχτά ότι εμείς πάμε σε ένα μέλλον χωρίς τσιγάρο. Και εμείς στην Παπαστράτος προσπαθούμε αυτό το business transformation να ακολουθηθεί από τη δική μας επιρροή στην κοινωνία, από ένα social transformation, αν θέλετε. Με τις επενδύσεις που φέρνουμε, με τις νέες θέσεις εργασίας, με την υποστήριξη στην καπνοκαλλιέργεια, με την υποστήριξη σε όσους είναι συνδεδεμένους με εμάς. Και μακάρι σε αυτή την προσπάθεια, αυτή η θετική επιρροή που έχουμε γύρω μας, να βρει και άλλους μιμητές. Ευχαριστώ πολύ.